Καλημερίζω τον βουλευτή επικρατείας και υπουργό επικρατείας της κυβέρνησης Γιώργο Γεραπετρίτη και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα κύριε Υπουργέ, καλημέρα από την Πάτρα. Καλημέρα σας κύριε Γκοκόλη, καλημέρα στην Πάτρα. Ευχαριστώ για την ωραία υποδοχή με Brian Adams. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τα κρούσματα, κύριε Γεραπετρίτη, είναι αυξημένα. Βεβαίως, η μετάλλαξη όμικρον, βέβαια, παρατηρούμε μια σχετική μείωση στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Δημιουργεί κρούσματα η Δέλτα νοσηλίες. Οι σκληροί δείκτες, όπως τους λέμε τώρα τελευταία, δηλαδή οι νεκροί και οι διασωληνωμένοι, παραμένουν σε υψηλά ποσοστά. Οι ειδικοί αναμένεται να εισηγηθούν. Τους ακούτε από την έναρξη της πανδημίας. Θεωρείτε πως είναι κατάλληλη ώρα για μια χαλάρωση των μέτρων, ακούω για παράδειγμα για τη μουσική ή για τα γήπεδα. Ή πότε λέτε πολιτικά να πάρθει μια τέτοια απόφαση? Να δούμε πρώτα απ' όλα, κύριε Γκοκόλη, τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Τα δεδομένα μας είναι ότι η όμικρον έχει επικρατήσει σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Εκτιμάται ότι κινούμαστε πάνω από το 80% επικράτηση της όμικρον. Αυτό βεβαίως σημαίνει από την άλλη πλευρά ότι υπάρχουν και ορισμένα υπόλοιπα απομεινάρια της Δέλτα. Είναι σημαντική αυτή η διαπίστωση υπό την έννοια ότι η όμικρον είναι πολύ πιο μεταδοτική αλλά έχει πολύ ποιότερη συμπτωματολογία. Η Δέλτα είναι ο λιγότερο μεταδοτική αλλά έχει πολύ πιο βαριά συμπτώματα που οδηγούν σε αρκετές περιπτώσεις σε νοσηλεία, σε διασωλήνωση ή εν τέλει σε θάνατο. Άρα εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι θα πρέπει ακόμη να βρισκόμαστε σε γρήγορση, μολονότι όλα δείχνουν ότι υπάρχει μια σχετική επιπέδωση των κρουσμάτων τα οποία βαρύνουν την πανδημία, των κρουσμάτων της μετάλλαξης όμικρον. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάποιο καιρό ακόμα να μπορέσουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση κανονικότητας. Πρέπει να μην εφησυχάζουμε, να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Να πω, παρεμπιπτόντως κύριε Γκογκόλ, μια και μου δίνετε την ευκαιρία αυτή, ότι η Ελλάδα έχει εφαρμόσει ένα αρκετά αυστηρό σύστημα σε ό,τι αφορά την επιτήρηση του ιού. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Γίνεται με την καθιέρωση κάποιων μέτρων περιοριστικών που αφορούν την ψυχαγωγία, κυρίως δηλαδή την απαγόρευση της μουσικής και της όρθιας διασκέδασης, όπως επίσης και τον περιορισμό του συγχρονισμού σε χώρους δυνητικής υπερμετάδοσης, όπως είναι οι μεγάλοι αθλητικοί χώροι, οι μεγάλοι συγχρονισμοί δηλαδή. Και από την άλλη πλευρά, θα μου επιτρέψετε να πω, ένα σύστημα testing, δηλαδή πολύ ευρέως χρήσεως του testing και του self-test και των υπολείπων μορφών αντιγόνου και μοριακού, έτσι ώστε καθημερινά να ελέγχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών. Έχουμε περίπου δηλαδή γύρω στις 350.000 τεστ ημερησίως. Έχουμε τον καθολικό έλεγχο των μαθητών που επέτρεψε την ασφαλή επιστροφή στα σχολεία. Άρα αισθάνομαι ότι βαδίζουμε με μια σχετικά ασφαλή πηξίδα. Θα πρέπει για λίγο ακόμη, νομίζω, να κάνουμε υπομονή. Προφανώς χωρίς χαλάρωση, κύριε Υπουργέ. Προφανώς και θα ακούσουμε την άποψη των ειδικών που σήμερα θα εισηγηθούν τα σχετικά μέτρα. Η αίσθηση την οποία έχω εγώ είναι ότι πηγαίνουμε προς μια πιο ήπια κατάσταση, μολονότι ακόμα υπάρχουν τα υπόλοιπα της μετάλλαξης Δέλτα που επιβαρύνουν το σύστημα υγείας, και εξ αυτής της επιβάρυνσης θα πρέπει ίσως λιγάκι ακόμη να περιμένουμε. Σαφές. Να σας πω ότι ακούω όλες τις πλευρές, και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Ακούω την κυβέρνηση να λέει πως το Εθνικό Σύστημα Υγείας έμεινε όρθιο, δηλαδή με τις προσλήψεις, με τις εσωτερικές μετακινήσεις, με τη βοήθεια από τον ιδιωτικό τομέα. Ακούω όμως την αντιπολίτευση, προσφάτως τον κύριο Ξανθό, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή, τον πρώην Υπουργό και τομεάρχη Υγείας, να λέει πως ζείτε σε άλλη πραγματικότητα, πως κοροϊδεύεται τον κόσμο και ζητά διπλασιασμό του νοσηλευτικού και του ιατρικού προσωπικού. Μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει? Ζητά συνταγογράφηση των τεστ, ζητά αραίωση των τμήματων με προσλήψεις εκπαιδευτικού και ζητά την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. Εγώ βέβαια, με συγχωρείτε, αλλά μιλώντας με τους νοσοκομιακούς ιατρούς, μιλώντας με τις διοικήσεις των νοσοκομείων, βλέπω ότι δεν μένει κανείς και καμιά χωρίς φροντίδα. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουν μειωθεί όμως, για παράδειγμα, τα χειρουργεία, και είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Ποια είναι η συνθήκη που εσείς βλέπετε, τι λέτε στον κόσμο που ακούει, διότι θέλω να ακούσω από τον κυβερνητικό
εκπρόσωπο, θέλω να ακούσω μάλλον από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης με τον οποίο συνομιλώ αυτή τη στιγμή, ότι κανείς και καμιά δεν πρόκειται ποτέ να μείνει χωρίς φροντίδα, είτε έχει COVID είτε δεν έχει. Τα δεδομένα είναι πολύ αυστηρά και αντικειμενικά, κύριε Γκογκόλη, και νομίζω ότι σε αυτά οφείλουμε όλοι να συμφωνήσουμε, είτε ανήκουμε στην πτέρυγα της συμπολίτευσης είτε της αντιπολίτευσης. Ποια είναι τα δεδομένα αυτά? Δεδομένο πρώτο. Έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη επαύξηση της ικανότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι αντικειμενικά τα δεδομένα. 557 κλίνες ΜΕΘ παραλάβαμε, είμαστε στις 1.300. Και για να θυμηθούμε, επειδή ο καθένας μπορεί να ομιλεί με όρους αφαιρετικούς, αλλά η πραγματικότητα είναι μία, 557 υπήρχαν το 2015 που ανέλαβε η προηγούμενη διακυβέρνηση, 557 παρέδωσε. Άρα ομιλούμε για μια πολύ μεγάλη αύξηση και σε προσωπικό, πέραν των 10.000, και σε κλίνες εντατικής θεραπείας υπερδιπλασιασμός. Ζήτημα δεύτερον. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν ενταχθεί και ο ιδιωτικός τομέας, είτε με συνεργασία είτε με επίτευξη προσωπικών υπηρεσιών. Αυτή τη στιγμή, όπου απαιτείται, ιδίως απαιτείται στην περιφέρεια Αττικής, που είναι και η μεγαλύτερη συγκέντρωση και η μεγαλύτερη διάδοση του ιού, έχουν οικειοθελώς ενταχθεί οι μεγάλες κλινικές, με αποτέλεσμα να έχουμε μία πρόσθετη δυνατότητα, ειδικώς για κλίνες COVID, που μας έχει επιτρέψει να αντιπαρέλθουμε τα προβλήματα. Για τη Βόρεια Ελλάδα, ειδικώς δηλαδή για τη Μακεδονία και τη Θράκη, που πράγματι υπάρχουν, παρά την αύξηση του προσωπικού, ακόμη ελλείψεις σημαντικές, υπήρξε επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ειδικοτήτων συγκεκριμένων που έλειπαν, δηλαδή αναισθησιολόγων, πνευμονολόγων, παθολόγων και γενικής ιατρικής, και ήδη έχουν ενταχθεί στο σύστημα υγείας οι επιτεσσόμενοι ιατροί. Άρα αυτή τη στιγμή έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα που υπάρχει. Εάν απαιτηθεί οποιαδήποτε άλλη δράση, διαβεβαιώνω ότι και αυτή η δράση θα αναλυφθεί. Άρα, για να συνοψίσω, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που όλοι γνωρίζουμε, κύριε Κογκόλη, διότι ας μην είμαστε θεροβάμονες, δεν είχαμε το καλύτερο σύστημα υγείας, δεν ήμασταν Γερμανία, η Γαλλία, η Ηνωμένο Βασίλειο. Είχαμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο για πολλά χρόνια είχε παραμείνει πίσω από άποψη υποδομών και προσωπικού. Προσπαθούμε εν μέσω της κρίσης να το αναβαθμίσουμε σημαντικά και νομίζω σε κάποιο βαθμό έχει γίνει αυτό. Σωστά αναφέρεται ότι έχουν περιοριστεί σημαντικά τα τακτικά χειρουργεία, δηλαδή τα χειρουργεία εκείνα τα οποία ήταν προγραμματισμένα σε κάποιο βαθμό έχουν μείνει λίγο πίσω, ακριβώς διότι μετατράπηκαν τα χειρουργεία σε κλίνες εντατικής, σε μονάδες εντατικής θεραπείας όπου αυτό ήταν δυνατό, νομίζω είναι αναμενόμενο. Καμία όμως οξία περίπτωση δεν έχει μείνει χωρίς ιατρική μεταχείριση και σας διαβεβαιώνω ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία περίπτωση όπου δεν θα υπάρξει ιατρική φροντίδα στην Ελλάδα. Έχω τρεις ερωτήσεις. Ευελπιστώ να είναι και σύντομες οι απαντήσεις για να σας αποδεσμεύσω, διότι γνωρίζω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Πάμε στο οικονομικό κομμάτι. Ενεργειακή κρίση, αύξηση κόστους μεταφορών, πληθωρισμός, βεβαίως έχει δοθεί βοήθεια στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις. Θα ήθελα να μου πείτε αφενός τι απαντάτε στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ σε οικονομικό επίπεδο. Εάν μπορεί να υπάρξει, κύριε Υπουργέ, μείωση της φορολογίας στα καύσιμα και γενικότερα μείωση φορολογίας στα είδη πρώτης ανάγκης, στο καλάθι της νοικοκυράς, όπως λέμε, εάν και οι οικονομικοί κύκλοι μου απαντούν ότι αυτά είναι τα χρήματα που παίρνει η Ευρώπη και μας τα ξαναδίνει πίσω μέσω ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, χωρίς να αρνείται ο επιχειρηματικός κλάδος, οι εκπρόσωποι της οικονομίας, ότι έχει δοθεί στήριξη, εάν θα δοθεί επιπλέον στήριξη το επόμενο χρονικό διάστημα και αν σκέφτεστε ένα έκτακτο μέρισμα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Καταρχάς, να επισημάνουμε ότι πρόκειται για μια παγκόσμια κρίση, η οποία οφείλεται κατά βάση στο γεγονός ότι υπήρξε πάρα πολύ γρήγορη ανάκαμψη μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης φάσης του κορονοϊού, αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο αύξησε πάρα πολύ τη ζήτηση χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη δυνατότητα προσφοράς. Άρα αυτή η έλλειψη ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης οδήγησε σε μεγάλη αύξηση των τιμών, ιδίως δε της ενέργειας. Η ενέργεια, θέλω να επισημάνω, ότι έχει αυξηθεί σε επίπεδο κόστους έως και 5 φορές πάνω, ιδίως στο φυσικό αέριο, πράγμα το οποίο καταλαβαίνουμε όλοι τι συνέπεια έχει, όχι μόνο για τον καθέναν από εμάς, όχι μόνο για τα νοικοκυριά, αλλά και για όλες τις επιχειρήσεις και ακόμη και για τα αγαθά πρώτης ανάγκης τα οποία παράγονται. Τι γίνεται εκεί? Για να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε αυτό το κύμα το οποίο υπάρχει, ενισχύσαμε
τα νοικοκυριά και πλέον και τις επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος. Συνολικά εκτιμούμε ότι είναι περίπου γύρω στο 1,35 η ενίσχυση, η οποία, 1,35 δις η ενίσχυση η οποία δόθηκε τους τελευταίους μήνες του 2021 και 400 εκατομμύρια τα οποία δίδουμε τώρα τον Ιανουάριο και σε επιχειρήσεις και σε νοικοκυριά. Επαναλαμβάνω, είναι σημαντική η ενίσχυση των επιχειρήσεων έτσι ώστε να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός, διότι ένα μεγάλο μέρος του κόστου των επιχειρήσεων είναι το ενεργειακό κόστος, άρα πρέπει να παρέμβεις στην πηγή. Ό,τι χρειαστεί θα είμαστε εδώ. Από την άλλη πλευρά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οριζόντια μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να θέσουν σε διακινδύνευση τη δημοσιονομική σταθερότητα δεν μπορούν να ληφθούν. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Για μας είναι σημαντικό να έχουμε στοχευμένη ενίσχυση σε εκείνους που πραγματικά έχουν ανάγκη, χωρίς από την άλλη πλευρά να θέσουμε σε κίνδυνο την σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας. Άρα προχωράτε στον ίδιο δρόμο και αν χρειαστεί, τόσο σε νοικοκυριά όσο και επιχειρήσεις, θα δοθεί εκ νέου στήριξη. Σωστά. Δίνεται έμφαση βεβαίως στην εργασία. Βλέπω δημιουργούνται με τα προγράμματα του ΑΕΔ 86 τουλάχιστον χιλιάδες θέσεις εργασίας. Κύριε Γεραπετρίτη, η ερώτηση από εμένα είναι η εξής. Αυτά τα προγράμματα, οι θέσεις εργασίας που σιγά σιγά νομίζω πως μειώνουν και την ανεργία και εύχομαι να είναι μακρόπνοα και να έχουν αποτελεσματικότητα και στην αγορά εργασίας, δηλαδή άνθρωποι που μπαίνουν με εξάμηνα, με οκτάμηνα, για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, να μείνουν στις επιχειρήσεις με πρώτη στήριξη τώρα και μετέπειτα να μπορέσουν να τους απορροφήσουν. Θα είναι διαρκή? Θα είμαι πάρα πολύ σαφής στην απάντηση, κύριε Κογκόλη. Έχουμε ένα πολύ θετικό επίτευγμα ως κοινωνία, ως πολιτεία, το οποίο είναι εν μέσω κρίσης η μείωση της ανεργίας κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Φαινόμενο μοναδικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω εκεί πραγματικά έχουμε καταφέρει να σταθούμε όρθιοι υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Πώς έγινε αυτό? Υπήρξε πολύ μεγάλη στήριξη του χώρου της εργασίας, κύριε Κογκόλη. Δηλαδή, όταν είχαμε τα τεράστια προβλήματα με τον περιορισμό του εμπορίου κατά τη διάρκεια της ουξίας πανδημίας, υπήρξε πολύ μεγάλη στήριξη εκ μέρους της πολιτείας με πολλά και καινοτόμα εργαλεία, δηλαδή με τις αναστολές, με τις ενισχύσεις, με τα προγράμματα τα οποία ουσιαστικά έδωσαν κεφάλαιο κίνησης στην αγορά και βέβαια με τις επιστρεπτές προκαταβολές. Όλο αυτό το μείγμα οδήγησε στη μείωση της ανεργίας. Πρέπει να πάμε σε μια επόμενη φάση, στη δημιουργία ακόμα περισσότερων νέων και καλά πληρωμένων, καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας. Αυτό θα γίνει με δύο τρόπους. Πρώτον, με την ενίσχυση της εργασίας. Να επισημάνω ότι ήδη από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους έχουν τεθεί σε εφαρμογή οριζόντια μέτρα τα οποία βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή, με περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών και βεβαίως με το πρόγραμμα πρώτο ένσημο, ενίσχυση του πρώτου ενσήμου για εκείνους που μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας, δηλαδή για τους νέους εργαζόμενους. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα μεγάλο ρεύμα αναπτυξιακό, το οποίο πιστεύουμε ότι θα μετατραπεί στην πραγματικότητα και σε μια εργασιακή αναβάθμιση συνολικά. Διότι όσο και να προσπαθούμε να ενισχύσουμε, κύριε Κουγκόλη, το χώρο της εργασίας, παραμένει ότι το πιο σημαντικό είναι να υπάρξει μια αναπτυξιακή τάση στην ελληνική οικονομία, από όπου θα παραχθούν και οι καινούργιες και σταθερές θέσεις εργασίας. Παρατηρούσα κάποια μαθηματικά μοντέλα θες και βέβαια στο πλαίσιο του ρεπορτάζ έβγαλα το συμπέρασμα ότι ίσως το 2023 με τις αυξήσεις ο κατώτατος μισθός να φτάσει από 780 ως 800 ευρώ. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, κύριε Υπουργέ? Νομίζω ότι αυτά τα νούμερα είναι πέρα από την πραγματικότητα. Δύο παρατηρήσεις, κύριε Κογκόλη. Η πρώτη είναι ότι θα έχουμε, όπως έχει ήδη εξαγγελθεί, μια δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού εντός του τρέχοντος έτους από 1η Μαΐου. Ήδη έχει κινήσει η διαδικασία, η οποία διαδικασία προβλέπεται από τον νόμο και είναι μια διαβουλευτική διαδικασία και με τους κοινωνικούς εταίρους. Και βεβαίως καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πάρα πολύ προσεκτική ανάλυση δεδομένων για να δούμε πόση θα είναι η αύξηση αυτή, που βεβαίως θα είναι μια αρκετά σημαντική αύξηση. Από την άλλη πλευρά, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι εξαιτίας μιας σειράς από φοροελαφρύνσεις οι οποίες έχουν τεθεί σε εφαρμογή είτε το προηγούμενο έτος
και παγιώνονται αυτό το έτος. Είτε νέες φορολογικές ελαφρύνσεις και σε επίπεδο νοικοκυριών και σε επίπεδο επιχειρήσεων, εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι ότι έχουμε μία αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, διότι το ένα ζητούμενο είναι να αυξηθούν οι μισθοί σε ιδίως εκείνες κατηγορίες των χαμηλόμισθων που είναι και οι πιο ευάλωτοι, και από την άλλη πλευρά να αυξηθεί το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα με μειώσεις φορολογίας, το οποίο πράγματι ισχύει. Το συνθετικό αυτό μείγμα νομίζω ότι θα οδηγήσει συνολικά σε μία πολύ καλύτερη και βιώσιμη, αν θέλετε, οικονομική κατάσταση όλων των πολιτών. Ζούμε στην Πάτρα, στην Δυτική Ελλάδα. Έργα υποδομής προχωρούν και προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Ξεμπλοκάρουν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, όπως η πατρών πύργου, όπως είναι το τρένο το οποίο αναμένεται να φτάσει στο νέο λιμάνι της Πάτρας και να καταστεί αρχαϊκή πρωτεύουσα, διαμετακομιστικός κόμβος όχι μόνο για τη Δυτική Ελλάδα και τη χώρα, αλλά και την Ευρώπη. Συνεχίζουμε στο ίδιο μήκος κύματος να περιμένουμε επιπλέον έργα υποδομής. Η Δυτική Ελλάδα είναι πάντοτε στην ατζέντα της κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ? Γι' αυτό, να μην αμφιβάλλετε καθόλου, ήδη έργα στη Δυτική Ελλάδα έχουν ενταχθεί πολλά και στο Ταμείο Ανάκαμψης και θα ενταχθούν βεβαίως και στο νέο ΕΣΠΑ. Όπως το Λαδόπουλο, να πω μια κουβέντα ειδικώς για το θέμα της Πατρών Πύργου, το οποίο είναι μια πάρα πολύ πονεμένη ιστορία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, κύριε Κογκόλη, ότι ήταν από τις υψηλότερες προτεραιότητες της κυβέρνησης. Δόθηκε μια πραγματική μάχη, και αυτό σας το λέω μετά λόγου γνώσεως, ναι, κυρίως από το Υπουργείο Μεταφορών, αλλά και από τον Πρωθυπουργό τον ίδιο, για να μπορέσουμε να πάρουμε τις απαιτούμενες εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τρεις διαφορετικές γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να μπορέσει το έργο να απεμπλακεί από τις αμαρτίες του παρελθόντος και να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα παραχωρήσεων το οποίο θα κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Για τον λόγο αυτό εγώ θέλω να σας πω ότι αισθανόμαστε όλοι πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Αυτό το momentum το οποίο υπάρχει θα συνεχιστεί. Υπάρχει και ο μοχλός του Πανεπιστημίου, ο οποίος πάντοτε λειτουργεί πολύ αναπτυξιακά για την πόλη. Νομίζω ότι η Δυτική Ελλάδα και ιδίως η Αχαΐα έχουν λόγο να είναι αισιόδοξοι. Θα σας αποδεσμεύσω αμέσως τώρα με το ερώτημα των εκλογών. Υπάρχει μία περίπτωση να γίνουν εκλογές? Βεβαίως οι αυτοδιοικητικές είναι τοποθετημένες για τον Οκτώβρη. Οι εθνικές εκλογές, εάν εξαρτήσει τετραετία, όπως λέτε, τον Ιούλιο. Παράτασης των αυτοδιοικητικών εκλογών για να συμπέσουν με τις ευρωεκλογές? Δεν μελετάτε αυτό το ενδεχόμενο. Θα πορευτούμε κανονικά σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η συνταγματική μας τάξη και στο κομμάτι των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης και στο κομμάτι των εθνικών εκλογών. Όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει, υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ανακοπεί η πορεία που έχει λάβει, η αναπτυξιακή πορεία που έχει λάβει η ελληνική οικονομία και η κοινωνία. Νομίζω ότι ο σεβασμός στους θεσμούς επιβάλλει πρώτα απ' όλα να δούμε την συνέχεια και την ανάπτυξη στην κοινωνία και την αγορά. Συμπερασματικά, δύο διαπιστώσεις: ότι την άνοιξη νομίζω βγαίνουμε από αυτή την διελκυστίδα, εάν αυξηθεί βεβαίως και ο εμβολιασμός. Και δεύτερον, κύριε Γιαπετρίτη, με μία φράση, έλεγα και πριν σε σχολιασμό μου, προτού σας προλογίσω, ότι με την αλλαγή του ποινικού κώδικα, όσοι κατηγορούνται για βιασμό, η επαπελούμενη ποινή είναι τα ισόβια. Και αυτό άλλαξε τώρα. Και αναφέρομαι στο γεγονός της 24χρονης Θεσσαλονίκη. Να επισημάνουμε πολύ σωστά το σας άκουσα, κύριε Κογκόλη, ήσασταν πάρα πολύ ακριβείς. Με την τελευταία αλλαγή που έγινε στον ποινικό κώδικα, αφενός διορθώθηκαν κάποιες αστοχίες οι οποίες είχαν υπάρξει στην προηγούμενη τροποποίηση του 2019, και αφετέρου υπήρξε αναβάθμιση ποινών για ορισμένα αδικήματα τα οποία είναι δυστυχώς στην επικαιρότητα και απειλούν ιδιαιτέρως την κοινωνική συνοχή, όπως είναι αυτή η περίπτωση, δηλαδή η περίπτωση του ομαδικού βιασμού, του βιασμού ανηλίκου, αλλά ακόμη και ο σκόπιμος εμπρισμός, η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Σε όλα αυτά τα αδικήματα προβλέπεται πλέον μια αυξημένη ποινή, η οποία είναι η ποινή των ισοβίων. Και νομίζω ότι η κοινωνία στέκεται αρρωγό σε αυτό. Ας αφήσουμε την δικαιοσύνη, την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, να κάνει τη δουλειά της. Εμείς ως πολιτεία οφείλουμε να παρέχουμε ένα πλαίσιο κυρώσεων το οποίο θα είναι αναλογικό και θα ανταποκρίνεται συνολικά στην απαξία των αδικημάτων αυτών απέναντι στην κοινωνία.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Γεραπετρίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη Ήταν συνομιλία. μεγάλη μου Καλή χαρά σας και ημέρα, τιμή. καλή δύναμη. Να είστε